Θέλει μια απάντηση, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο Κοινοβούλιο και στη δημοσιότητα πρέπει να λέγονται αλήθειες. Χθες, στην αρχή της συνεδρίασης, κρατήσαμε όλοι ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κύριου Μπαγκογιάννη, του Μαγκαρίτη, το αείμνηστο, όπως λέει ο κύριος Βορύδης. Και όπως λέγεται. Δυστυχώς, στο τέλος της συνεδρίασης, αυτός ο πολιτικός πολιτισμός ανετράπη από τον κύριο Γεωργιάδη, κατηγορώντας μας, ρίχνοντας λάσπη αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όλο το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασία με συγκεκριμένα κανάλια και συγκεκριμένους επιχειρηματίες, και στο πρόσωπό μου και στην κυβέρνηση και σε άλλα πρόσωπα του Υπουργικού Συμβουλίου. Για την ακρίβεια, ο κ. Παπαθεοδόρου είναι και στην αίθουσα. Σήμερα το πρωί μας κατηγόρησε ως απατεώνες, εμένα και τον Νίκο τον Παπά. Λοιπόν, εντάξει. Να είστε καλά, λοιπόν. Όχι, δεν θα το συνομεύσουμε, γιατί αυτές οι κατηγορίες είναι προσωπικού και είναι πολύ σημαντικές, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, επειδή έχει ζωντάνια. Λοιπόν, λέω αυτά που λένε, να τους χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, πώς λέγεται πλέον. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, για να μαθαίνετε, το ΠΑΣΟΚ του σήμερα με το ΠΑΣΟΚ του χθες, το ΠΑΣΟΚ της σοσιαλιστικής κατεύθυνσης με το ΠΑΣΟΚ της δεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Για αυτά που κατηγορείτε. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία του χθες, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία του σήμερα και μπορεί όλος ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματά του. Στην Τράπεζα Αττικής, κύριε Πρόεδρε, όταν εγώ ήμουν πρόεδρος του ΤΕΕ, πήραμε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο κύριος υπουργός ήταν τότε και στη συνέχεια ήταν διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος και σήμερα, Στουρνάρας, πίεζε τότε το Ταμείο να μην μπει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, να δοθεί η τράπεζα σε ιδιώτες για ένα κομμάτι ψωμί. Σε αυτό αντισταθήκαμε. Γιατί θα είχε όφελος άλλος και όχι το Ταμείο. Και βέβαια, επειδή έχουν βγάλει στο μεϊντάνι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που είχε την ευθύνη για αυτή την ενέργεια, γιατί έχει πολλά επίπεδα, δεν είναι το ΤΕΕ. Το ΤΕΕ παίρνει πολιτική απόφαση. Είναι το Ταμείο. Για να δούμε λοιπόν ποιοι ήταν εκπρόσωποι στο Ταμείο. Το 12 εκπρόσωπο του Ταμείου ήταν ο σημερινός πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κύριος Στασινός. Εκεί που ήταν ο ρόλος του, θα καταθέσω και στα πρακτικά, ψήφισε για 400 εκατομμύρια το 12 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο κύριος Βρούτσης, όταν πήρε το ΤΕΕ την απόφαση ως υπουργός, μετά την απόφαση του Ταμείου, που ποιον είχε πρόεδρο του Ταμείου, τον τοποθετημένο από την κυβέρνηση Σαμαρά, εδώ είναι ο κύριος Βρούτσης, τον κύριο Σελιανάκη, έχουμε αλληλομηνηθεί τρεις Σελιανάκη, τρεις-τέσσερις φορές. Και εκπροσώπους του ΤΕΕ και του Δικηγορικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου από όλες τις παρατάξεις και όλο το πολιτικό φάσμα. Βεβαίως συνένεσαν και ο κύριος Βρούτσης υπέγραψε. Πότε έγινε η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας? Ένα χρόνο μετά περίπου, το 2015. Είχε βγει ο κύριος Στασινός πρόεδρος. Δεν ήξερε τίποτα, δεν μπορούσε να ανατρέψει την απόφαση. Τίποτα. Πάμε στην Τράπεζα Αττικής. Μέλη της Τράπεζας Αττικής από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις προηγούμενες κυβερνήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ο κύριος Σελιανάκης και ο πριν τον κύριο Σελιανάκη ήταν ο διευθυντής του κύριου Βενιζέλου, που ακόμη και σήμερα είναι σε θυγατρική της Τράπεζας Αττικής, ο κύριος Γουβάλας. Ήταν η διευθύντρια του κύριου Σταϊκούρα. Την είχε στείλει ως... Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Πρόεδρε, γιατί έχετε, λέγονται εδώ έχετε πέρα... τη δυνατότητα να παρέμβετε μετά στην κανονική σας ομιλία. Ναι, έχετε πάρει το λόγο επί προσωπικού. Είναι ανάγκη να τα πείτε όλα αυτά, αφού μπορείτε να τα πείτε αργότερα. Βεβαίως είναι ανάγκη. Γιατί τρώμε λάσπη εδώ και ένα μήνα που. Μα έχετε τη δυνατότητα να τα πείτε αργότερα, θα μιλήσετε. Μια στιγμή. Ανέφερε συγκεκριμένα πράγματα. Για την Τράπεζα Αττικής, για εργολάβους, για έργα κτλ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήταν ο διευθυντής λοιπόν του κύριου Βενιζέλου και συνέχεια συγγενικό του πρόσωπο.
Η κυρία Ζευγόλη, διευθύντρια του κύριου Σταϊκούρα, ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο υπεύθυνη για τον εσωτερικό έλεγχο. Στη συνέχεια παραιτήθηκε και πήγε και προσλήφθηκε από την τράπεζα ως αναπληρώτρια διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου. Τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό? Και βέβαια το θεσμικό όργανο που έκανε ελέγχους, όλο αυτόν τον καιρό, ποιος ήτανε? Η Τράπεζα της Ελλάδος. Να έρθουν τα πορίσματα της Τραπέζης Ελλάδος στη Βουλή, να δοθούν στη δημοσιότητα για την Τράπεζα Αττικής και για όλες τις τράπεζες, για να τελειώνει η ιστορία. Μπήκε νέα διοίκηση στην Τράπεζα Αττικής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, αν μη τι άλλο, εγκρίθηκε, για να μην πω προτάθηκε, από την Τράπεζα της Ελλάδος, κ. Πανταλάκης. Έβγαλε μια ανακοίνωση. Τώρα. Έβγαλε μια ανακοίνωση. Τώρα θα σας πω. Έβγαλε μια ανακοίνωση. Μα θα το... Κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, επαναλαμβάνω, κάνω έκκληση. Έχετε κανονική ομιλία σε λίγο. Ωραία, δεν μπορείτε να τα πείτε αυτά. Να μετρήσει την κανονική μου ομιλία, κύριε. Μα τι να αφαιρέσω αυτά που λέτε τώρα. Δεν γίνεται. Παρακολουθώ τι λέτε. Όλα αυτά να μην απαντούνται ποτέ. Αυτό το πράγμα. Χθες έκανε και διαβάθμιση ο κύριος Γεωργιάδης. Είπε Λαμόγιο και Λαμόγιο. Εμείς δεν ξέρουμε για τη διαβάθμιση των Λαμογιών. Όποιος έχει ασχοληθεί μπορεί να λέει, αλλά θα απαντήσουμε αν μη τι άλλο. Μας το στερήσετε αυτό. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε ελέγχους. Πού είναι τα πορίσματα? Για ποιους λένε? Γιατί δεν τα δίνει στη δημοσιότητα? Τι έκανε τόσο καιρό? Τι έκανε η κυρία Ζευγόλη που ήταν εσωτερικού ελέγχου και είχε, αν μη τι άλλο, την πρόταση και την τοποθέτηση και την ανοχή από το νυν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και ήταν και διευθύντρια του κ. Σταϊκούρα? Απαντήσεις. Πότε? Θα μου απαντήσετε. Πότε? Μέχρι τώρα είναι. Ποιος? Η κυρία Ζευγόλη. Ποιος? Αν δεν τα ξέρω καλά, τα ξέρετε εσείς καλά. Μέχρι πότε? 14 έχει σταματήσει να είναι. Πού? Στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια σας είπα. Στη συνέχεια. Στο Σταϊκούρα βέβαια. Παραιτήθηκε από διευθύντρια του Σταϊκούρα και πήγε στην τράπεζα. Αυτό λέω. Και μετά παραιτήθηκε από το δοσού της τράπεζας που ήταν υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου και πήγε αναπληρώτρια γενική διευθύντρια στην Τράπεζα Αττικής για τον εσωτερικό έλεγχο. Εκεί δεν είδε τίποτα. Εσείς. Ο κύριος Σταϊκούρας την έβαλε. Ο κύριος Σταϊκούρας την έβαλε και να σας εξηγήσω γιατί. Οι τοποθετήσεις τότε γινόντουσαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Τότε. Γιατί υπήρχε ποσοστό του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και του παρακαταστικών και δανείων. Αλλά πάμε στα παρακάτω για τα έργα Καλογρίτσα. Για τα έργα Καλογρίτσα και τα δάνεια Καλογρίτσα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που δεν με αφήνετε να απαντήσω στη λάσπη που μου ρίχνουν και σε μένα προσωπικά και στην κυβέρνηση. Όταν... Και είπα να μετράει ο χρόνος από την ομιλία μου. Τι άλλο να σας πω. Ένα άθροευγο στο σχέδιο νόμου. Δεν θα απασχολήσω πολύ. Λοιπόν, έργα Καλογρίτσα. Από το Υπουργείο Υποδομών μέχρι στιγμής η εταιρεία του κύριου Καλογρίτσα δεν έχει πάρει ένα έργο. Από το Υπουργείο Υποδομών δεν έχει πάρει ένα έργο όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει διαγωνισμός για το Πάτρα Πύργος. Ήταν προεκλογική εξαγγελία για αυτό το έργο, για όλα τα έργα, ότι δεν θα βγαίνουν έργα μεγάλα για να απευθυνόσαστε σε αυτούς που σας στήριζαν τόσα χρόνια, στις 6 μεγάλες εργολεπτικές εταιρείες. Στις 6 μεγάλες εργολεπτικές εταιρείες είναι ένας διαφανέστατος διαγωνισμός. Όταν ολοκληρωθεί και πάει στο ελεκτικό συνέδριο και καταλήξει, θα δούμε αν τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου και του ελεκτικού συνεδρίου θα δώσουν, θα κατοκυρώσουν το έργο στο μειοδότη ή όχι. Το Ξώτης. Έδωσε μεγαλύτερη έκπτωση. Το κανονίζει ο Υπουργός. Περάσατε και από αυτό το Υπουργείο. Εσείς, όταν είσαστε Υπουργός, εσείς και στη συνέχεια ο επόμενος της κυβέρνησης Σαμαρά, ο κ. Χρυσοχοΐδης, αναθέσατε στην ίδια εταιρεία, σε κοινοπραξία που μας κατηγορείτε κιόλας, το έργο στη Μυτιλήνη Σίγρη με 4% έκπτωση. Τη ΔΕ Ολυμπία η παράταξή σας, να δούμε με τι έκπτωση την είχε δώσει. Μήπως είναι με 0%. Με 0%. Στην κοινοπραξία που ήταν ο κ. Καλογρίτσας υπήρχαν και άλλοι εργολάβοι και μπορεί να είναι φίλοι σας. Η σύζυγή τους ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στον Πειραιά. Ήταν νομάρχες, στην ίδια κοινοπραξία. Ακούστε, κύριος Καλογρίτσας,
Ο κύριος Καλογρίτσας έχει και σε εσάς επαφές, κύριε Βορύδη. Ο συνέτερός του είναι το δεξί χέρι του Προέδρου σας και κουμπάρος του. Λοιπόν, και είναι τώρα, κύριος Θεοδωρικάκος, της GPO. Της GPO, τι είναι τώρα. Λοιπόν, ακούστε, και είχατε τώρα, και είχατε και στενή συνεργασία. Συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην παραβίαση της διαδικασίας απολύτως. Το Προεδρείο δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Για το έργο δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Στη Μυτιλίνη, αν υπάρχει υπεύθυνος, κύριε Βορύδη, είστε εσείς και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δεν είστε υπεύθυνοι. Δεν είστε υπεύθυνοι ούτε για τις εντολές που έδωσαν τότε οι υπηρεσίες για πρόσθετες εργασίες. Το έχω ψάξει πάρα πολύ. Ούτε αυτό όμως έχει έρθει στο γραφείο μου για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα Νέας Δημοκρατίας και ΕΔΙΣΥ. Δεν έχει έρθει ούτε αυτό στο γραφείο μου για υπογραφή. Και εν τέλει πρέπει να ξεκαθαρίσετε μερικά πράγματα στην επικοινωνιακή πολιτική σας. Ή ο κύριος Καλογρίτσας έχει πάρει όλα αυτά τα έργα, τα δάνεια, τα λεφτά και έχει λεφτά και θα έπαιρνε κανάλι και οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα εμείς κάνουμε τα πάντα σαν κυβέρνηση για να τον εξυπηρετήσουμε. Ή έρχεται και συμμετέχει ισότιμα στο διαγωνισμό και αυτό γίνεται. Είτε κάποιον το λένε Καλογρίτσα είτε όπως και να το λένε. Τα έχουμε πει χίλιες φορές και βγαίνει εκτός αν δεν πληρεί τους όρους και τις συνθήκες του διαγωνισμού. Και αυτό ισχύει για όλους. Τώρα, για τους υπόλοιπους, αν θέλετε για τις υπόλοιπες φρασιολογίες του κύριου Γεωργιάδη και οποιοδήποτε άλλου, δεν τις επιστρέφουμε, δεν έχουμε ειλικρινά αυτό το επίπεδο και το πολιτικό και μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ.